Αγία Πελαγία, Οκτώβριος 1994. Απίστευτο αλλά αληθινό. Αυτοκίνητα που επιπλέον μέσα στη θάλασσα. Αγία Πελαγία, Οκτώβριος 2022. Που θυμίζει περισσότερο πολεμικό τοπίο. Με απόσταση 28 χρόνων, η ίδια δραματική εικόνα. Σε μία ακόμη πιο δραματική σήμερα πραγματικότητα. Αφού η μανία των νερών, ο ορμητικός χήμαρος, παρασύρει μαζί του, σε αντίθεση με το 1994, και ανθρώπινες ζωές. Ανέβηκε πολύ η στάθμη. Ευχαριστούμε που είμαστε ζωντανοί. Οι μεγαλύτερες ηλικίες κάτοικοι θα θυμούνται και οι μικρότεροι θα γνωρίζουν. Οι αρμόδιοι όμως, 28 χρόνια μετά, μπορούν να υποστηρίζουν ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Από το 112 που δεν χτύπησε, αν και υπήρχε ενημέρωση για ακραία και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, όπως υποστήριξε ο Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, μέχρι το αντιπλημμυρικό έργο που φάνηκε να μην μπορεί καν να επιτελέσει το ρόλο του, ούτε στο ελάχιστο αυτής της καταστροφής, τα ερωτηματικά τίθενται ευθέως και πάντως προκαλούν προβληματισμό. Αυτό ήταν ποτάμι, δεν ήταν δρόμος. Είναι να ξαναέρθει στο φυσικό του, να αποκτήσει τη φυσική ροή του. Μιλώντας τον 1984, ο ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, Μιχάλης Δρετάκης, είναι καθηλωτικός. Στην ουσία τι έγινε. Το νερό το Σαλαθινό είχε μπει ήδη μέσα στο αντιπλημμυρικό πριν ακόμα ξεκινήσει η βροχή. Ο κύριος Δρετάκης αναφέρθηκε και στις ομές οικιστικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που αλλίωσαν το ανάγλυφο της περιοχής. Τι υλικά κατέβηκαν. Κυρίως κατέβηκαν χώματα και πέτρες. Από πού κατέβηκαν αυτά? Από πολύ ψηλότερα. Τι έχει συμβεί πολύ ψηλότερα? Έχει καταστραφεί η φυσική βλάστηση. Η φυσική βλάστηση είναι αυτή που συγκρατάει το χώμα, που συγκρατεί τις πέτρες για να μην προχωρήσουν με τη δύναμη που προχώρησαν προς τα κάτω. Κι αν για να ζήσει και πάλι τον ίδιο εφιάλτη Αγία Πελαγία έπρεπε να περάσουν 28 χρόνια, οι περιοχές στην Κρήτη που κάθε φορά που ανοίγουν οι ουρανοί μοιάζουν εντελώς ανοχήρωτες, είναι δεκάδες και διαφέρουν αναπερίπτωση. Καρτερός 21 Οκτωβρίου του 2020. Μια γυναίκα προσπαθεί να σωθεί από τα ορμητικά νερά. Κρατιέται από όπου μπορεί για να μην παρασυρθεί. Η διάσωσή της φέρνει ανακούφιση. Όμως μία ακόμη παρολίγων τραγωδία καταγράφεται καρέ-καρέ από το φακό. Ήταν μια μέρα απόγνωσης για το Ηράκλειο που είχε μετατραπεί σε μια τεράστια λίμνη. Επί ώρες ο κόμβος της Νέας Αλικαρνασσού είχε κλείσει. Εκατοντάδες σπίτια είχαν μετατραπεί σε πλωτές κατασκευές. Στην ίδια δραματική εικόνα θεατές και το Νοέμβριο του 20, όπου Μάλια και Χερσόνησος, γούβες και γούρνες παραδίδονται σε ένα ανελαίητο σφυροκόπημα του καιρού. Κάτοικοι σε απόγνωση, περιουσίες σε ομοιρία. Η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Σε άλλες χρονικές στιγμές, η ίδια απειλή για το Ρέθυμνο, τα Χανιά, τη Σιτία. Εικόνες βιβλικής καταστροφής που όταν στεγνώνουν τα νερά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα έπρεπε να ξεχνιούνται. Θα πρέπει να διακόψουμε, γιατί πλέον υπάρχει θέμα για την ασφάλεια τη δική μας αυτήν ώρα.